Καλησπέρα, καλησπέρα αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, καλησπέρα από την εκπομπή Παρεμβάσεις και από τον φιλόξενο χώρο του ζαχαροπλαστείου, καφέ ζαχαροπλαστείου Μελίκριτον. Όπως επανειλημμένες φορές λέμε ότι είναι καλοκαίρι και εμείς θέλουμε να παίρνουμε κάποιες ανάσες διαφορετικές με τους εκάστοτε καλεσμένους μας, άλλοτε επισκεπτόμενοι το δικό τους χώρο, άλλοτε φιλοξενούμενοι όλοι μαζί σε συγκεκριμένους χώρους που πραγματικά είναι και οάσεις δροσιάς και έτσι λίγο ξενιασιάς. Στη σημερινή μας εκπομπή έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον δικηγόρο από τις Σέρες, τον κύριο Γιάννη Γιάντσο, ο οποίος ήρθε στην πόλη μας για συγκεκριμένους λόγους, αλλά και ταυτόχρονα για να μας ενημερώσει για κάποιες κινήσεις που έχουν ξεκινήσει εδώ και κάποιες εβδομάδες στις Σέρες και θα έχουμε και εξελίξεις σχετικά με κάποια ζητήματα που αφορούν την αγωνία του τοπικού πληθυσμού για το πώς θα προχωρήσουν κάποιες διαχειρίσεις γεών και φυσικά πώς θα είναι η επόμενη μέρα μετά από κάποιες τυχόν εφαρμογές αποφάσεων. Κύριε Γιάντσο, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Έχετε δίκιο στο εξής, ότι ο Λαϊλιάς είναι ένα βουνό στις Σέρες των οποίων, αν θέλετε, είναι ο πνεύμονάς μας, είναι το μέρος αυτό το οποίο είναι συνυφασμένο με την πόλη των Σερών, είναι φυσικός πλούτος. Σημεία κατατεθέν είναι, ναι, νομίζω. Είναι, ναι, ακριβώς. Όπως έχουμε, αναφοράς, ας πούμε, ναι, τους Ακανέδες στη Λαϊλιά, έχουμε τους Ακανέδες, έχουμε και το Λαϊλιά, ναι, ως το βουνό. Και το ΤΑΙΠΕΔ, ξέρετε, στην Ελλάδα όλα πια πουλούνται. Το ταμείο που πουλάει την εθνική περιουσία είναι το ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο και για το Λαϊλιά, δυστυχώς πάρα πολύ, το βγάζει σε δημοπρασία, ήδη δηλαδή υπάρχουν ενδιαφερόμενοι, εργολάβοι, γιατί έχει παλιά λατομεία, έχει γρανίτη πάρα πολύ καλό, από ό,τι λένε οι ειδικοί, και τέλος πάντων φτάσα σε ένα σημείο να θέλουν όχι να το εκμεταλλευτούν, να το ξεπουλήσουν. Η εκμετάλλευση, με να έχει κέρδος το ελληνικό κράτος και η ελληνική και η κοινωνία, είμαστε υπέρ και βεβαίως δεν θα διαφωνούσαμε καθόλου. Όμως η προκειμένη ειδική περίπτωση είναι το εξής. Το ΤΑΙΠΕ, τι χρήματα και αν πάρει από τον εργολάβο, θα πάει για το δημόσιο χρέος. Φεύγει λοιπόν από εμάς και πάει στο δημόσιο χρέος. Δεν μένει τίποτα στην Ελλάδα, φεύγει στους δανειστές. Ο εργολάβος θα βγάλει κάποια χρήματα και όλο αυτό θα είναι εις βάρος του Λαϊλιά. Ο Λαϊλιάς είναι, αν θέλετε, από εδώ που βλέπουμε, δυτικά προς εσάς, το βουνό που φαίνεται από την Δράμα. Από πίσω είναι η Βροντού, αν δεν πατώμε γεωγραφικά, δηλαδή είναι λίγο πολύ. Ναι, ναι, ναι. Από εμάς είναι το ανατολικό μέρος. Ναι. Λοιπόν, δηλαδή είναι ένα πολύ γνωστό βουνό και σε εμάς και σε εσάς. Ναι, είπαμε, στην περιοχή, είναι, ναι, ναι. Έτσι, και το οποίο έτσι και οι γήινοι θα καταστραφούν. Αυτό το ακούμε, παραδείγματος χάρη, είναι και επίκαιρο που ακούμε τώρα με τις φωτιές, ότι οι μελισσοκόμοι, οι ριτσίνοι που μαζεύουν κτλ. Ναι. Όλοι αυτοί καταστρέφονται. Μα έτσι θα καταστραφεί και η συγκεκριμένη περιοχή. Μάλιστα. Δηλαδή δεν είναι μια περιοχή η οποία θα αναπτυχθεί, θα εξελιχθεί. Ναι. Αντίθετα, θα υποβαθμιστεί και θα καταστραφεί σε όλο το επίπεδο αυτό που... Θα απομυζήσουν ό,τι είναι να απομυζήσουν και μετά δεν θα υπάρχει, αν και λατομικά... Θα δούμε μια λακκούβα. Λακκούβα, ναι. Αν και υπάρχουν νόμοι και είστε δικηγόρος, κύριε Γιάντσο, και υποτίθεται ότι οι νόμοι κάποια στιγμή εφαρμόζονται για την αποκατάσταση φυσικού περιβάλλοντος. Χαμογελάει ο κύριος Γιάντσος, κάτι γιατί ξέρει παραπάνω. Ναι. Προσέξτε να σας πω γιατί. Πράγματι, προβλέπεται σε κάθε μελέτη, ναι, και η αποκατάσταση. Ναι. Έτσι. Να σας φέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Όταν δημιουργήθηκε ο Χιτά Σερών, όλες οι άλλες χωματερές, ας το πούμε, έπρεπε να αποκατασταθούν. Ναι. Ήταν 8 εκατομμύρια, τα οποία τα είχε πάρει η Εγνατία Οδό. Τι έκανε λοιπόν η Εγνατία Οδός? Για να κερδίσει περισσότερα χρήματα, έπρεπε να κάνει 8 χωματερές αναβάθμιση. Ναι. Τι έκανε όμως? Πήγε να κάνει μία χωματερή, να πάρει όλα στην ίδια τα σκουπάδια, να τα πάει στην ίδια, ναι, να επιβαρύνει περισσότερο τη μία, έτσι ώστε, γιατί αυτό ήταν πολύ πιο οικονομικά συμφέρον. Αυτό, δηλαδή, δυστυχώς, αφού τελειώσει όλη η διαδικασία και πάμε στην αποκατάσταση, τα πράγματα δεν λειτουργούν όπως τα λέει ο νόμος. Βρίσκονται άλλοι δρόμοι, βρίσκονται άλλοι καταστάσεις, όπως το λέτε, γιατί το χρήμα, ξέρετε, επικρατεί. Και κοιτάζουν. Είναι ο νόμος. Ακριβώς. Κοιτάζουν πώς θα ξεπεράσουν και τους νόμους να έχουν περισσότερα ωφέλη.
Δηλαδή, στα 8 εκατομμύρια που ήταν να πάρουν, θα μπορούσαν να. Αυτοί σκέφτηκαν ότι με ένα εκατομμύριο να καθαρίσουμε και να μείνουν καθαρά. Πράγματα τα οποία παράδεικτα, έτσι. Γιατί τα 8 ήταν συγκεκριμένα να γίνει ένα δασοτέα κτλ. Ναι. Φανταστείτε τώρα τι τεράστιο κόστος θα έχει στο Λαϊλιά. Η αποκατάσταση, όταν αυτό θα έχει κατά τεράστιες ποσότητες, θα εξαφανιστεί λόγω της εξόρυξης. Άρα και είναι ένα ζήτημα που δεν είναι μόνο αυτό. Θα επιβαρύνει ξέρετε, μέχρι και αρκούδες έχει εκεί. Δηλαδή είναι ένα υγιές βουνό. Ναι. Η αρκούδα δεν είναι υγιές βουνό, δεν υπάρχει. Ναι. Έχει ακόμα και μέχρι και αρκούδες. Αυτή λοιπόν, δεν βλέπετε το ότι γίνεται στη χώρα μας και έγινε η μισή χώρα, να πούμε. Και αυτά θέλουν να τα καταστρέψουν με άλλους τρόπους για οικονομικούς. Και σας είπα από την αρχή, άντε να ήταν για το κράτος, άντε να ήταν για την κοινωνία μας, να πω δεν βαριέσαι. Αυτά δεν θα πάρει κανένας, θα φύγουν όλα στο δημόσιο χρέος. Οπότε είμαστε αναγκασμένοι να κινητοποιηθούμε. Κινητοποιούμαστε. Ναι. Κινητοποιήστε. Πιστεύετε ότι αυτές οι κινητοποιήσεις θα έχουν αυτή την βαρύτητα ώστε να αλλάξουν τη ρότα τη συγκεκριμένη απόφαση? Γιατί για να φτάσουμε εκεί. Πολύ σωστή ερώτηση. Ναι. Η εμπειρία μου που χρόνια ολόκληρα εγώ ασχολούμαι με τα κοινά και με τα κινήματα λέει ότι το κράτος δύσκολο το παλεύεις. Είναι ακατανίκητο. Και το ΤΑΙΠΕ που είναι κράτος εν κράτη. Αυτό κι αν είναι. Το έχω κατατάξει, ξέρετε, πρώτα το κράτος, μετά ο Θεός και μετά εμείς. Τόσο καλά. Ναι, τόσο καλά. Το ΤΑΙΠΕ δεν είναι πάνω και από το κράτος, όπως καταλαβαίνετε είναι κάτι σαν υπερθεός. Λοιπόν, είναι πραγματικά δύσκολες συνθήκες. Όμως, πάντα να ξέρετε και από τον νόμο, για τέτοιες καταστάσεις χρειάζεται και η συνένεση των τοπικών κοινωνιών. Μπράβο. Αν δεν υπάρξουν αυτές οι τοπικές συνενέσεις, υπάρχει ζήτημα. Το ΣΤΕ δεν μπορεί να παραβλέψει αυτό το. Αυτή την κινητοποίηση, να πούμε. Μπράβο. Έτσι. Δηλαδή, δεν μπορεί να παραβλέψει, αν η τοπική κοινωνία δεν συμφωνεί, να πάει με το ζόρι να το κάνει. Εκεί υπάρχει ένα ζήτημα προς αυτούς. Γι' αυτό κάνουν την εξής πολιτική. Κάποιους τους εξαγοράζουν με χίλιους δύο τρόπους, με υποσχέσεις, θα πάρουν δουλειές, καταλάβατε. Με βρίσκουν αυτοί τρόπους, κάπου τους διασπάνε και προσπαθούν όλο αυτό. Το ξέρουμε, έχουμε εμπειρία πια εμείς. Τα έχουμε ζήσει αυτά. Στο ΧΙΤΑ και στους δρόμους, να μην πω εγώ, στα διόδια. Ναι. Λοιπόν, γιατί είναι άλλη τεράστια πληγή αυτά τα διόδια. Θα τα πούμε, γιατί και εμείς αρχίσαμε να αιμορραγούμε από αυτά. Και που δείστε ακόμη. Λοιπόν, να σας πω εμείς τι τραβάμε. Που έκλεισα. Εμείς κλείσαμε το Δερβαίνι. Το ανοίξαμε, δηλαδή είναι ανοιχτά. Θα το πούμε μετά. Προσέξτε τώρα. Εδώ τώρα τι γίνεται. Είμαστε υποχρεωμένοι λοιπόν να παλέψουμε γιατί δεν συμφωνούμε. Αυτό είναι μια τροχοπέδη προς αυτούς. Εμείς, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, Πέμπτη θα βρεθούμε 8 η ώρα. Να σας διακόψω λίγο πριν μας δώσετε λεπτομέρειες. Εσείς, όταν λέτε εσείς, είναι ένα σύλλογος, μια ομάδα, τι ακριβώς, είστε πολλές ομάδες συνενωμένες, ποιοι είστε εσείς? Ναι. Τα λατομεία γίνονται κοντά στα ορεινά χωριά που είναι το Αχλαδοχώρι, Καρυδοχώρι, κάποια χωριά Βροντού εκεί στην περιοχή. Εμείς, πέρα από όλα αυτά τα χωριά, και όλοι οι σύλλογοι, γύρω στους 60 θα μαζευτούμε αύριο. Αυτό, να έχουμε την εικόνα δηλαδή. Έτσι, του. Δηλαδή, και με την πίεση που ασκούμε και οι δήμαρχοι συντάσσονται αναγκαστικά, θεωρητικά, στο πλευρό μας, δεν πιστεύουμε πολύ στις υποσχέσεις τους, αλλά τέλος πάντων χαιρόμαστε που δεν είναι τουλάχιστον αντίθετη από την πρώτη στιγμή και λένε ότι είναι μαζί μας. Λοιπόν, οπότε πρόκειται για την κοινωνία συνολικά, τη μεγαλύτερη πλειοψηφία. Μάλιστα. Τώρα, αν κάποιοι είναι οι οποίοι λένε όχι, αυτό είναι κάτι άλλο το οποίο δεν μπορώ να σας το διευκρινίσω. Η μεγάλη και τεράστια πλειοψηφία είναι υπέρ μας. Και πραγματικά και στις συγκεντρώσεις που κάνουμε στο Δήμο Συνδικής και εκεί ήταν μέσα στις 42 βαθμούς, είχε πάρα πολύ κόσμο, συμμετοχή πάρα πολλοί φορείς από όλων των βαθμών καταστάσεις. Είμαστε λοιπόν αυτή τη στιγμή ένα δυναμικό κίνημα το οποίο θα εξαντλήσει όλα τα μέσα. Από νομικά. Για να δούμε τώρα εδώ. Λέτε όλα τα μέσα. Όλα για τα πείτε μέσα. Μου. Σε ελλαδικό επίπεδο ή έχουμε. Όχι μόνο.
Δηλαδή, βλέπουμε να προσανατολίζεστε και. Θα στείλουμε όλα τα χαρτιά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή το όλο πακέτο που δημιουργούμε είναι αύριο, την Πέμπτη τέλος πάντων, να κάνουμε τη συνάντηση εκεί, να γίνουν κάποια ψηφίσματα, κάποιες επιστολές, θα σταλούν σε όλους τους αρμοδίους και παράλληλα δημιουργούμε ένα φάκελο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι δεν μπορεί από τη μία να λέμε ότι προστατεύουμε το περιβάλλον και από την άλλη θα το καταστρέψουμε, γιατί πρέπει οι δανειστές μας να πάρουν κάποια χρήματα και δηλαδή βρήκανε να πουλήσουν το βουνό για να πάρουν χρήματα αυτοί. Λοιπόν, δεν θα σταματήσουμε σε όλα τα επίπεδα νομικά, ενημερώνοντας όλους αυτούς και με κινητοποίησης. Εμείς είμαστε και πιο πέρα. Θα πάμε, θα στηθούμε στο βουνό. Εμείς δεν θα μείνουμε ήσυχοι. Σταθείτε τώρα. Εδώ θέλει, ναι. Σας βλέπω ιδιαίτερα, έτσι. Είμαστε αποφασισμένοι. Αυτό, σας βλέπω, ναι. Φαίνεται αυτό, ναι. Αυτό που λέω εγώ, ναι. Εκφράζω, ξέρετε, τη μεγάλη δηλαδή θα θέσετε αυτόν μπροστά. Δεν το συζητώ. Μάλιστα. Θα πάμε με σκηνές, θα μείνουμε εκεί. Δεν θα επιτρέψουμε εμείς να μπει μπουλντόζα εκεί πάνω. Έτσι και μπει μπουλντόζα, τελειώσαμε. Ξέρουμε ότι το βουνό θα καταστραφεί. Ναι. Εμείς το βουνό αυτό το αγαπάμε, είναι συμβιβασμένο με εμάς, με την παιδική μας ηλικία, με τα πάντα. Δηλαδή, πώς θα σας το πω, είναι κάτι που αγαπάμε. Το αγαπάμε και όχι μόνο από την άποψη ότι είναι κάτι βιωματικό. Ξέρουμε ότι αν χαθεί και ο Λαϊλιάς, δυστυχώς η Σέρση είναι πάρα πολύ επιβαρημένη. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστά καρκίνου σε πολλά επίπεδα. Δεν μπορούμε ένα τέτοιο πνεύμα να το καταστρέψουμε. Και εμείς είμαστε αποφασισμένοι και δεν μιλάω για αυτούς οι οποίοι λένε ναι και δεν έρχονται. Υπάρχει γερή ομάδα από κάτω, από τα χωριά ειδικά εκεί της περιοχής. Και εμένα, ακούγεται ότι και στο χωριό το δικό μου, ας πούμε, στα 2-3 χιλιόμετρα θα γίνει όλα αυτά. Εμείς είπαμε, θα πάμε και θα στηθούμε εκεί. Ας έρθουν τα μάτρα μας βγάλουν, δεν ξέρω τι θα γίνει, αυτά θα γίνουν στην ώρα τους. Εμείς πριν φτάσουμε εκεί, ναι, λέμε... πριν γίνει η αγοροπολισία, από ό,τι καταλαβαίνω. Τώρα παλεύουμε. Ναι, αυτό φτάσει, ακριβώς. Γιατί ναι, αν φτάσει ναι, εκεί και μετά... Μετά είναι τα ιδιωτικά συμφέροντα, είναι διαφορετικά έτσι, μετά. Και τότε εμείς, ξέρετε, θα συγκρουστούμε. Ναι. Είμαστε αποφασισμένοι. Δεν υπάρχει πιθανότητα εμείς να δεχτούμε αυτή την καταστροφή και να τα πάρουν οι δανειστές. Δεν το δεχόμαστε. Νιώθουμε δηλαδή ένα κομμάτι της ίδιας μας στη ζωή να φεύγει από πάνω μας. Γιατί δηλαδή να συμβεί αυτό το πράγμα. Αν ομιγένετο περάσει αυτή η αντίληψη, τότε θα έχουμε τεράστιες οικολογικές καταστροφές. Στην περιοχή μας. Και είπαμε... Υπάρχει πλέον αυτή η πολυτέλεια να επιτρέψουμε να έχουμε και άλλες οικολογικές καταστροφές. Άρα. Όταν βλέπουμε, ας πούμε, την Ελλάδα να αδειάζει από άκρη σ' άκρη, να γίνεται στάχτη. 9 μέρες. 9 μέρες, σε 10 μέρες καίγαν οι φωτιές. Βλέπουμε τις τεράστιες καταστροφές σε Χλωρίδα, Πανίδα, πέρα από τις ανθρώπινες οικονομικά απώλειες, να πούμε, έτσι. 1000 πυροσβέστες ήρθαν από ξένα κράτη. Ναι. Αναρωτιέμαι. Οι 5.000 που ήταν στο πρόγραμμα για να τους πάρουν εποχιακούς, γιατί δεν τους πήραν. Κάναν οικονομία εκεί. Θα σας πω κάποια στατιστικά στοιχεία. Για την πυροπροστασία, στον προϋπολογισμό, αν το ψάξετε, θα δείτε ότι είναι 1.700.000. Για την πυροπροστασία σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Αυτά δεν φτάνουν για τον νομό δράμας. Ναι. Δεν φτάνουν, να το πείτε. Λοιπόν, για την όλη την Ελλάδα 1.7. 82 εκατομμύρια στα μεγάλα κανάλια. Ναι, εμείς είμαστε όμως από τα μικρά κανάλια, τα περιφερειακά, που δεν παίρνετε τίποτα. Δεν παίρνουμε ποτέ τίποτα. Γι' αυτό και... το τονίζω στα μεγάλα κανάλια, τα αθηναϊκά κανάλια. Μακάρι να τα παίρναν μικροί, με χαρά να το λέγαμε και να το χαιρόμασταν. Γιατί με το ζόρι επιβιώνουν. Φυσικά, ξέρουμε, είμαστε μικρές επιχειρήσεις σε πολύ κουρασμένες οικονομικά περιοχές. 120 εκατομμύρια στην Αιτζίαν. Προσέξτε ποσά και δέστε πυροπροστασία. 14 εκατομμύρια στα κόμματα. Αυτό κι αν είναι. Αυτό κι αν είναι. Ναι, είναι μία πλήγη. Ναι, ναι, είναι... Ναι. 80 εκατομμύρια σε διάφορες τράπεζες. Μην με ρωτάτε γιατί. Νομίζω ότι... Τι να σας ρωτήσω. Όχι, ξέρω, αλλά θέλω να πω... Μετά από 10 χρόνια ταλαιπώριας και όλων μας περιπέτεια, έτσι δεν είναι, κυρία Κάτσα. Έτσι ακριβώς. Φυσικά ξέρετε. Δεν θα θέλω 14 δις για τα Ραφαέλ και τα λοιπά. Δεν περάσει για τα Ραφαέλ, ας το πούμε. Τα Ραφαέλ όμως όλοι κάπου νιώθουμε μια ασφάλεια. Τα χρειαζόμαστε. Είναι το τελευταίο. Θέλω να πω, απλόχερα δίνονται χρήματα
σε πράγματα που... Ναι, αντιληπτό. Και όχι στην πυροπροστασία. Αποτέλεσμα ΚΑΕΚΑ. Και αυτό που αποδείχτηκε τελικά είναι ότι κράτησα μια πολιτική την οποία θα βγει και φαίνεται πια και μας στεναχωρεί, η οποία λέει φύγετε από τα σπίτια σας να μην έχουμε θρήματα και αφήστε να κάνουν όλα. Αυτό έγινε. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά το λένε και οι ίδιοι κάτοικοι παντού, τους βγάλανε, φύγετε. Λέτε ότι ήταν μια λάθος τακτική αυτή, κύριε Κάντσιο. Προσέξτε. Φύγετε από τα σπίτια, οκ, okay, να καταλάβω, να φύγει. Οι μεγάλοι, οι γυναίκες, τα μικρά παιδιά, το αντιλαμβάνουμε. Το ανδρικό κομμάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει, γιατί δεν το οργάνωνα εκείνη τη στιγμή, να παλέψει με τη φωτιά, το οποίο θέλανε να προστατέψουν οι ίδιοι τα σπίτια τους. Γιατί, μην τυχόν λέτε, έχουμε δηλαδή, γιατί ήταν όλα, ξέρετε, με το μάτι. Το οποίο καταδικάστηκε. Η σύγκριση, ναι. Καταδικάστηκε. Έχασε τις εκλογές, καλά να πάθει. Όμως, δεν μπορεί σήμερα, στο μυαλό έχοντας το μάτι, να λέμε φύγετε και αφήστε τα να καούνε. Είναι δυνατό τώρα εκεί στην Εύβοια 8 με 9 μέρες να πούμε. Κάει και το πάνω. Πάντως και τοποθετήσεις και ξένων κλιμακίων, πυροσβεστών και ειδικών κτλ. Λένε ότι η φωτιά είναι όντως του κυνηγού. Πώς το λένε, δεν μπορούν να την. Ναι, είναι ένα περίεργο. Στην Λαβριωτική, εκεί ο Δήμαρχος έκανε κάτι πολύ απλό. Σε μια περιοχή, δεν θυμάμαι πόσα χιλιόμετρα, έβαλε 30 σταθμούς με νερό και όταν πήγαν να του κάψουν κάποιοι επιτίδιοι, το οποίο είχε το πιάσανε, τα μέσα. Ναι. Ναι, σε 3 λεπτά βρισκόταν στην αρχή της φωτιάς και τη σβήνανε. Ναι. Προσέξτε. Ναι. Σε 3 λεπτά. Πρόληψη. Δέστε τι έκανε ο άνθρωπος αυτός, ο Δήμαρχος, ναι, και πρέπει να τον επενέσουμε. Κατάφερε να κρατήσει το χώρο του χωρίς. Εάν δείτε τι γίνεται στους Δήμους, να σας πω ότι η Χαλκιδική που πήγα 2 φορές όλες. Καλά, θα γίνει χειρότερα από μάτι αν τυχόν και εφόσον. Δεν το συζητώ. Είναι δηλαδή, ναι, η δόμηση, η άναρχη δόμηση και... Εκείνο το πεύκο. Αν περπατήσετε στους δρόμους, ναι, αν δείτε τα τσαλιά κάτω, με μία αντανάκλαση ενός γυαλιού, θα γίνει το παρανάλωμα. Κανένας δεν καθαρίζει. Εκατοντάδες εκατομμύρια πέφτουν στη Χαλκιδική. Φέρνω τώρα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Τι στο καλό κάνουνε. Δηλαδή δεν, ούτε αυτό που πουλάνε δεν προσέχουνε. Ας αφήσουμε τώρα την κεντρική διοίκηση. Ας πάρω σε το τοπικά, Δήμο. Α, αυτό ακριβώς. Σε τοπικές κοινωνίες. Τι κάνουμε εμείς για να μας προστατέψουμε. Μα έτσι. Δεν ναι, προσέχουμε καθόλου, ναι, το απλό πράγμα. Το οποίο, ρε παιδί μου, αφού τα τσαλιά μας είναι τόσο ξέρα. Μας αφορά άμεσα. Μα το βλέπεις. Εγώ περπατούσα και λέω, Θεέ μου. Μη. Εάν πετσέχετε ένα τσιγάρο, ναι, αυτό δεν θα σταματήσει αν δεν κάψει το βουνό. Λοιπόν, άραγε, πρώτον, έχουμε αυτή την κακή νοοτροπία εμείς οι Έλληνες να λέμε έξω από το σπίτι μας και δεν μας νοιάζει. Και δεν μας νοιάζει. Που επικρατεί και σε όλους τους τομείς εκφάνσεις, έτσι. Σε απόλυτη. Δεν είναι μόνο, ναι, καθαριότητα, τα πάντα. Ακριβώς. Σε όλη την Ευρώπη, εάν όταν χιονίζει παραδείγματος χάρη και δεν καθαρίζεις έξω το δικό σου το οικόπεδο, στο πεζοδρόμιο. Ναι, το καθαρίζει κανείς. Πέφτει πρόστιμο. Μέχρι και ποινές φυλάκισης. Σε εμάς περιμένουμε το Δήμο. Κύριε Κάντσιο, ποιος όμως άρχοντας, τοπικός, παράγοντας κλπ. Κτλ. Έχει το σθένος να ρίξει πρόστιμο σε εσάς, σε μένα που... Αφού βγαίνει με υποσχέσεις. Αυτή είναι η δομή που καταστράφηκε η χώρα μας. Ένα λησβερίσει και τις βάσεις και τις εξουσίες. Καταστράφηκε έτσι η χώρα μας. Ναι. Αυτός που για όποιος δήμαρχος βγει π.χ. βγαίνει μόνο και μόνο επειδή υπόσχεται τους πάντες τα πάντα. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγει δήμαρχος. Και οι πάντες όμως και τα πιστεύοντας ότι θα τους προκύψουν τα πάντα. Παραμεθιάζονται. Γιατί το θέλω. Θέλουν το παραμύθι. Α, αν πας να τους πεις κάτι θα σου πάρουν με τις πέτρες. Ναι. Άρα. Το θέμα είναι ότι η δομή της κοινωνίας μας έχει φτάσει πιο κάτω από το πάνω. Έχουμε ευτελιστεί ως... Μα εδώ, ναι, είναι το... Τώρα μπήκαμε στο κεντρικό πρόβλημα της ζωής μας, ναι, της κοινωνίας μας. Διότι όλα ξεπηδούν από εκεί. Όταν λοιπόν βγαίνει ο Δήμαρχος που τάσει τα πάντα που δεν μπορεί να τα κάνει, τότε όλοι περιμένουν από τον Δήμαρχο που δεν μπορεί να τα κάνει και δεν κάνουν το αυτονόητο να καθαρίσουν έξω το πεζόδρομό τους που είναι 10 μέτρα. Μάλιστα. Γιατί αν καθαρίζει ο καθένας 10 μέτρα,
Δεν θα χρειάζεται, δεν θα επιβαρύνεται τόσο πολύ η δημοτική υπηρεσία. Έτσι. Και θα μπορεί να αποδώσει τα μάλα σε έναν κοινόχρηστο χώρο. Είναι μια πραγματικότητα αυτή. Αν αυτοί, βεβαιότατα, ναι, αν αυτοί οι οποίοι είχαν τα σπίτια τους μέσα εκεί στα δάση, καθαρίζαν και πώς θα είχαν φυσικά να σκεφτούμε. Και καθαρίζαν οι ίδιοι γύρω-γύρω τα τσαλιά. Δεν θα είχαν τέτοια καταστροφές. Ναι. Μα αφού το αφήνεις, αυτό είναι έτοιμο, λέει, ρίξε μου φωτιά. Για να γίνω παρανάλωμα. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι βαθύτατο. Κι όμως θα δείτε, και σήμερα ακόμη, κανένας δεν πειράζει αυτό. Μου δεις. Δεν βγαίνει να πει, κοιτάξτε, έως εδώ τα ψέματα. Φτάνει. Γιατί το πολιτικό κόστος στη χώρα μας είναι τραγικό. Όλοι ασχολούνται από τον τελευταίο πρόεδρο ενός μικροχωριού. Με το που θα εκλεγούν, πώς θα επανεκλεγούν. Ακριβώς. Από τον τελευταίο πρόεδρο μέχρι τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όχι, πρόεδρο της Δημοκρατίας. Διορίζεται. Μέχρι τον πρωθυπουργό. Είναι η ίδια η πολιτική κατάσταση της χώρας σε όλα τα επίπεδα και έτσι καταστραφήκαμε. Μπορούμε να αλλάξουμε. Πάντα. Βλέπουμε τώρα, ναι, ότι ξεκινάτε μια προσπάθεια. Προσέξτε. Πάντα. Ναι. Όταν φτάνει η κατάσταση στις τάχτες, αναγεννιέται κάτι. Ευχόμαστε. Αναγεννιέται όμως. Όχι, τώρα στην εποχή που ζούμε έχουμε απελπιστεί γενικώς όλοι μας. Αλλά ευχόμαστε μέσα από την στάχτη κάτι να βγει. Αν δεν βγει, δυστυχώς η μοίρα της χώρας μας θα είναι τραγική. Άρα είναι και στο χέρι μας, κύριε Γιάντζο, έτσι. Δηλαδή δεν είναι μόνο στο χέρι του εκάστοτε κυβερνώντα της οποιασδήποτε κυβέρνησης. Είναι και στο χέρι μας αυτό. Ο πολίτης πρέπει να ενεργοποιείται. Μάλιστα. Αν δεν ενεργοποιείται, τα αποτελέσματα είναι αυτή η κατάσταση. Γιατί ένα παράδειγμα είναι το αποτέλεσμα που φέρετε, που μου είπατε για τα διόδια. Γιατί εσείς τώρα κάνετε μία συστράτευση εκεί του τοπικού πληθυσμού σε σχέση με το ΛΕΙΛΙΑ, αλλά έχετε κάνει ανάλογες κινήσεις, οι οποίες έχουν και κάποια αποτελέσματα. Λοιπόν, επειδή ασχολούμαστε χρόνια ολόκληρα και φέραμε και αποτελέσματα εμείς και στα δικαστήρια τους πήγαμε και κερδίσαμε και αλλάξανε κτλ. Τα διόδια στη χώρα μας είναι, αν θέλετε, το χειρότερο χαράτσι που πέφτει. Το φακελάκι στο δημόσιο. Ναι, το φακελάκι. Δεν πάει στο δημόσιο. Όχι, στο δημόσιο, σε ιδιώτες πάει. Έτσι. Γιατί εντάξει. Τι είναι τα διόδια, η Εγνατία Οδός. Και οι γιατροί είναι οι ιδιώτες και οι δικηγόροι είναι οι ιδιώτες και όλοι. Εντάξει. Πρέπει να ζήσουν. Έχετε δίκιο. Το 2012 ο Σαμαράς τότε είπε θα γίνουν 17 διόδια στην Εγνατία Οδό. 17. Ναι. Λέμε, δεν βαριέσαι. Ας το πάρει το ποτάμι. Ο ΣΥΡΙΖΑ το 15-16 τα έκανε 38. Αφού δεν πλήρωνε διόδια ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ έβαλε να πληρώνουν εμάς. Γιατί δεν ήθελε να πληρώνει διόδια. Άνοιγαν τις μπάρες. Και όταν ήρθαν τα αρβασάκια, όλοι ξαφανίστηκαν. Γιατί ήρθαν τα αρβασάκια, 7.000, 8.000, 20.000. Τα θυμόμαστε όλοι, τα ζήσαμε. Έτσι τα ζήσαμε. Λοιπόν, ήρθε και τα έκανε 38. Το 15-16 η σύμβαση τα έκανε 38, το 18 ήταν 38. Σήμερα είναι 42. Έβαλαν και άλλα 4 η σημερινή από πάνω. Δηλαδή, 42 γίνανε σήμερα τα διόδια. Προσέξτε τώρα εδώ. Αυτά τα 42 διόδια. Κάθε 30 χιλιόμετρα πουθενά στον κόσμο. Ούτε στην Ουγκάντα, μια χαρά είναι Ουγκάντα, ποια χώρα να πάρω. Δεν υπάρχουν διόδια ανά 30 χιλιόμετρα. Πουθένα. Πουθένα. Φτάσαν στο σημείο, επειδή εμείς στείλαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Δερβαίνη είναι έξω από τη Θεσσαλονίκη, Στριμονικό έξω από τις Σέρες, Προμαχώνας στη Βουλγαρία. Αυτός ο δρόμος πάει Βουλγαρία, Ουγγαρία, Τσεχία, και Βερολίνο είναι ευρωπαϊκός ο ανατολικός αυτοκινητόδρομος, εμπορικός, χρηματοδοτημένος από 100%, όπως πολύ ωραία λέτε, από την Ευρώπη. Αυτά να τα λέμε, γιατί ξέρετε κύριε Γιάντζο, δεν τα ξέρουν όλοι. 100%! Ό,τι έχει έψιλον είναι 100% στηριζό, εντάξει, να τα λέμε, αυτά τα ξέρουμε. Χαίρομαι που το ξέρετε και το λέτε. 100%! Στέλνουμε μια επιστολή εμείς και όλα τα σχετικά και λέμε γιατί έχει διόδια. Ναι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι δεν πρέπει σε αυτόν τον δρόμο να έχει διόδια. Είναι εμπορικός. Εγώ τον πλήρωσα, εσείς πώς βάζετε διόδια. Στέλνει στο Υπουργείο Μεταφορών και του λέει: γιατί βάλετε διόδια. Μας διέφυγε. Θα τα βγάλετε. Μας διέφυγε. Όχι, γιατί δεν είπαν αυτοί. Λέει: κοιτάξτε, λέει, να τα χρήματα λέει, που παίρνουμε, λέει, μήπως να τα δίνουμε στο δημόσιο χρέος. Προσέξτε, από Δερβαίνη, Στριμονικό, Προμαχώνα. Ναι. Και κρυσταλλοποιεί στα ελβανικά σύνορα.
Και αυτοί είπαν, Ευρωπαίοι, αφού είστε τόσο. Αφού εσείς θέλετε καταδικάσει το ελληνικό λαό, τι μας πειράζει μας, αλλά για το δημόσιο χρέος, όχι το ελληνικό κράτος. Ναι. Όχι το ελληνικό κράτος. Έτσι. Τα διόδια. Αυτή τη στιγμή, Στριμωνικό, Προμαχώνα, Δερβαίνη που δεν λειτουργεί τώρα και Κασταλοπηγή, πάνε στο δημόσιο χρέος. Αν περάσετε δηλαδή και δώσετε ένα ευρώ. Θα πιάει, θα είναι, ναι. Δεν θα... πάει στο ελληνικό κράτος. Ναι. Πάει στο δημόσιο χρέος. Εκεί που θα πάνε τα χρήματα του τα υπέδει αν πουλήσει το λέει. Τέλεια. Ωραία. Πολύ ωραία. Έτσι να τα βάζουμε στη σειρά. Λοιπόν, άραγε αυτό το πράγμα δεν είναι ανταποδοτικό. Ναι. Σε λίγο θα έρθουν και σε εσάς δύο, δε, να ξέρετε. Εμείς ήδη τα γευτήκαμε, κύριε Κάντσο. Στον Άγιο Ανδρέα. Στον Άγιο Ανδρέα. Και δεν είναι. Το δρόμο που θα κάνουν τώρα, αυτό που λένε μέχρι την. Από δράμα μέχρι που θέλουν να κάνουν. Δεν θα προλάβουμε να τα πληρώσουμε εμείς, κύριε. Δεν το λέτε. Γιατί ευελπιστείτε, δηλαδή, ότι θα γίνει ο δρόμος δράμα Αμφίπολη και θα τον οδηγήσουμε η δική μας σειρά. Εγώ νομίζω ότι δεν θα τον περπατήσω οδηγώντας αυτόν τον δρόμο. Δεν έχετε και άδικο. Και να μην πω πως δεν θα τον περπατήσω κιόλας. Αλλά επειδή αυτοί θα προσπαθήσουν να βάλουν διόδια, μην το θεωρείτε και παράδοξο να γίνουν λόγω διοδίων. Λέτε δηλαδή πρώτα θα κάνουν τα διόδια και μετά θα μας κάνουν τον δρόμο. Άρα θα πληρώσω διόδια, δεν θα περπατήσω τον δρόμο. Δεν θα το γλιτώσετε. Μάλιστα. Οπότε εμείς φωνάξαμε, κάναμε, ράναμε. Γιατί γίνονται αυτά. Αναγκάστηκαν να το κάνουν, ας πούμε, ένα ευρώ στο Στριμωνικό. Ενώ είναι 2,40. Για πρόσκυρο χρόνο, όχι για πάντα. Και κάνανε 0,03 λεπτά το χιλιόμετρο. Η αξία. Μάλιστα. Η αξία για να πληρώσουμε τη διόδια. Η σύμβαση όμως που υπογράφτηκε, τώρα που δίνονται από το 2022 στους ιδιώτες που πουλιούνται, θα είναι 0,04. Το ένα. 25% αύξηση. Mm-hmm. Αμέσως πάμε σε αύξηση. Στους δρόμους αυτούς. Που δεν πρέπει να έχει κάνει διόδια. Γίνεται ανά 30 χιλιόμετρα διόδιο, το οποίο μόνο να σας πω στατιστικά που έκανε το επιμελητήριο Σερών, έτσι για να πάρω μια εικόνα, 48 με 50 εκατομμύρια το χρόνο τα διόδια Στριμωνικού. Μάλιστα. Άρα το δημόσιο χρέος νομίζω... 30 χιλιόμετρα, 30 χιλιόμετρα, γύρω στα 25 με 30 στο Προμαχώνα. Αυτά φεύγουν όλα στο δημόσιο χρέος. Μάλιστα. Ανταποδοτικό δεν έχει. Νομίζω ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε απόσβεση. Μα δεν γίνεται, γιατί φτάσαμε. Το αυξάνουμε. Αυτή τη διετία πήγε 350 δις. Ναι. Είναι 20, το ότι αυξάνεται συνέχεια. 20 δις. Ναι. Ό,τι και να πληρώσουμε είναι ένα πάτο. Ένα μπαρέλι χωρίς πάτο. Ρίχνουμε χρήματα εκεί, πουλάμε την εθνική περιουσία. Τώρα προχθές διάβαζα κατά λάθος. Μια λες και αξιωματικών έχει το Σιδρόκα στο π.χ. την οποία και αυτή την έχει βγάλει τα επέδια πούλημα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει σε αυτή τη χώρα. Ένα λεπτό λίγο. Η λέσχη αξιωματικών σαν οικοδόμημα, σαν χώρος, δεν είναι του στρατού. Βγήκε. Αν εσείς έχετε 150.200, το αγοράζετε. Μάλιστα. Το αστυνομικό τμήμα, το αστυνομικό κτίριο του Σερών έγινε με ελληνικά τα χρήματα του ελληνικού δημοσίου. Πουλήθηκε, του πούλησε το ΤΑΙΠΕΔ, πήρε χρήματα και τώρα του νοικιάζει 3.500 για το ελληνικό δημόσιο. Το οποίο το έκτισε. Το πούλησε. Όχι, δεν το πούλησε. Το έδωσε. Το έδωσε. Πήγαν τα λεφτά στους δανειστές και τώρα πληρώνει. Είναι, μου φαίνεται σαν αυτά τα πρώτη κατοικία, τα δάνεια που δεν μπορούμε να τα πληρώσουμε. Μη μου πάτε εκεί, γιατί θα τρελαθώ. Γιατί. Γελάμε. Έχω τεράστια πείρα σε αυτό και έχω τρελαθεί. Κάπως έτσι καταλαβαίνω. Κάπως έτσι δεν γίνεται. Επειδή η συζήτηση. Κυλάει, ναι. Κάνουμε ένα διάλογο για όλα τα θέματα. Έχω να σας πω για τα διόδια. Για τα δάνεια του εξής. Σήμερα που μιλάμε, βγαίνουν σοριδών, πολλοί θα με καταλάβουν, διαταγές πληρωμής. Ναι. Υποτίθεται είναι Αύγουστος, υποτίθεται ότι δεν κάνουν πληστηριασμοί. Λόγω πολλών πραγμάτων. Και ότι είπανε τους ευάλωτους όχι κτλ. Οι διαταγές πληρωμές βγαίνουν σοριδών, κατά χιλιάδες στέλνονται. Τα 82 εκατομμύρια στα κανάλια, λέτε, βοηθούν στο ότι δεν παίρνουμε μυρωδιά. Δεν μιλάει κανένας. Ναι, ρωτάω τώρα. Ο λόγος, πολύ καλά το λέτε. Εντάξει, η απορία. Η απορία είναι ότι δεν πρέπει να μιλάει κανένας. Λοιπόν, ας μιλήσουν οι φίλοι διαφημιζόμενοι λίγο, για να δώσουμε και σε αυτούς λόγους. Λόγο, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε, γιατί με τον κύριο Γάντσο περνάει πάρα πολύ γρήγορα ο χρόνος.